Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη, ελεύθερον, θανάτου θανάτου και της έντης μνήμας η ζωή χαρισάνεμος. Και πάλι, με βάση τον Άγιο Ιερό Χρυσόστομο, θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό τον 44ο που μιλάει για το πρόσωπο του Ιησού πριν τη γέννησή του 1080 χρόνια. Έχουμε ασχοληθεί άλλες δύο τουλάχιστον φορές με τον ίδιο ψαλμό και με βάση πάντα τον Άγιο Πατέρα, Ιερό Χρυσόστομο. Να φέρουμε στη μνήμη μας την εικόνα που προβάλλει στον ψαλμό εκείνο, η οποία μιλάει και περιγράφει καθαρά τον Μεσσία, τον Ιησού Χριστό. Τον έβλεπε τον Κύριο. Ουδε μία προφητεία, καμιά προφητεία, κανενός προφήτη δεν έχει υποθεί ούτε γραφτεί σε βιβλίο χωρίς ο προφήτης να έχει δει αυτά που γράφει στην πραγματικότητα. Η απόστασή του από την έλευση του Κυρίου του προφήτη Δαβίδ ήταν 1080 χρόνια πριν τη γέννηση του Κυρίου, προσέξτε το αυτό. Αυτά που μας περιγράφει τα έβλεπε, γιατί στο φακό του Κυρίου ο χρόνος είναι μηδέν. Είναι άχρονος ο Κύριος. Ο χρόνος ισχύει για μας που γεννιόμαστε, αυξανόμαστε, ακμάζουμε, γυράσκουμε και πεθαίνουμε. Για τον προφήτη που παίρνει την προφητεία από το Κύριο τον ίδιο, ο χρόνος έχει μηδενιστεί. Μηδέν. Είτε λέει για το μέλλον, είτε οτιδήποτε λέει, η προφητεία του ισχύει σαν προφητεία για μας. Γιατί το Θεό είναι πάντοτε μία στιγμιαία αιώνια, δηλαδή στιγμή αιώνια πραγματικότητας. Δεν θα ψάχνουμε να βρούμε χρόνο στο Θεό. Είναι άχρονος. Ούτε γεννιέται, ούτε γυράσκει, ούτε αυξάνεται ο Θεός. Άρα συνεπώς είναι κάτι που μόνιμα υπάρχει για το Θεό και το βλέπει ο προφήτης και μας το περιγράφει. Είδε τον Κύριο σαν μαχόμενο αγωνιστή. Και όταν ακούμε και λέει ο Κύριος Χρυσόστομος μαχόμενος αγωνιστής, εμείς περνάμε από το νου μας έναν που είναι οπλισμένος καλά και μάχεται για να νικήσει. Αυτή είναι μία εικόνα για να καταλαβαίνουμε εμείς. Στο βάθος είναι πνευματικό το περιεχόμενο, πέρα για πέρα.
υλικό στοιχείο δεν υπάρχει. Βλέπει λοιπόν να έχει τεντωμένο τόξο, βλέπει να έχει τη βελοθήκη στα μυρά και απέναντί του εχθρούς. Ο προφήτης. Ο Μαχόμερος είναι πρόσωπο και ανάστημα θείο, θεϊκό, είναι ο Κύριος. Η αντίπαλή του και αυτή είναι πνεύματα, τα πνεύματα της πονηρίας. Ουδής άνθρωπος είναι εχθρός του Κυρίου. Δεν μπορεί να είναι κανένας. Αφού όλοι είμαστε δημιουργήματά του. Πώς είναι δυνατόν να είναι εχθρός μας. Άρα είναι εκείνα τα πνεύματα που αποστάτησαν και είπαν όχι στο θέλημά του. Και η μάχη γίνεται όχι για να εξαφανίσει, γιατί είναι πνεύματα, τα πονηρά πνεύματα, αλλά για να αποσπάσει από τις δυνάμεις τους εμάς που παραδεινόμαστε είτε εκουσίως είτε ακουσίως. Ο προφήτης λοιπόν τον βλέπει να έχει τεντωμένο το τόξο και του λέει τέντωσέ το, έντυνε, ακόμη τέντωσέ το, το έχει σε χρόνο ενεστώτα. Θα το εξηγήσω απλά. Εμείς όταν μιλάμε και λέμε αγωνίζομαι, τη λέξη αγωνίζομαι, δεν σημαίνει ότι αγωνίστηκα και τελείωσα, αλλά φανερώνει διάρκεια χωρίς σταματημό. Τι κάνεις, αγωνίζομαι και εννοείς σε όλη μου τη ζωή. Και εδώ ο προφήτης που τον βλέπει του λέει έντυνε, τέντωνε διαρκώς το τόξο σου. Μην το αφήνεις καθόλου χαλαρό και κατεβοδού και το δρόμο που βαδίζεις είναι, έχει καλό κατεβόδιο. Κατεβοδού, κατεβόδωνε. Έχει καλό κατεβόδιο. Βλέπετε, τα βλέπει ο προφήτης. Άλλωστε ο Κύριος τι μπορεί να έχει κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν ο Κύριος να διεξάγει αγώνα συνεχώς και σταμάτητα μέχρι το τέλος των αιώνων που θα κλείσει ο κόσμος και να μείνει ο νικητής. Μας το λέει και ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, της Αποκαλύψης, στην Αποκάλυψη μέσα. Λέει εκεί, τον είδε καβαλάρι εκεί και γράφει 3-4 λέξεις, 5. Εξήλθε, βγήκε νικώντας και νικάει. Ασταμάτητα. Εξήλθε νικών ή να νικήσει. Τον βλέπει από εκεί πάντα νικητή μαχόμενο εναντίον, επαναλαμβάνω, όχι ανθρώπων, αλλά όντων κακών και ευδελιρών, από τους οποίους αγωνίζεται να αποσπάσει ψυχές. Ψυχές είναι πνεύμα. Και να τις απαλλάξει από τον Άδη. Και λέει εκεί, στη Μεγάλη Παρασκευή ο Χριστός είναι ο κενόσας τατουάδου ταμεία. Εκείνος που άδειασε, κένωσε. Πήγε και στον Άδη, γεύτηκε και τον Άδη. Φοβερό πράγμα, έτσι. Δεν πιάνω στο μυαλό αυτά τα πράγματα. Δεν πιάνονται στο μυαλό. Σε καμία περίπτωση. Πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος. Δέχτηκε να υποστεί αυτά που υπέστη και τέλος τη σταύρωση, το θάνατο και την ταφή.
και πήγε στον Άδη, εκεί που βασιλεύει το σκοτάδι. Αλλά δεν έγινε δυνατόν να ήταν σκοτάδι, άπαγε της βλαστημίας. Ο Κύριος στον Άδη έλαμψε, στους απαιώνος θανώντας, λένε τα τροπάρια τα όμορφα, σε εκείνους που είχαν τη θέληση να ανοίξουν τα μάτια. Μόνο σε εκείνους. Γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που σου λες, βρε εδώ είναι, δεν το βλέπεις στον δρόμο, να τον είναι μπροστά σου. Και θεληματικά κάνουν από την άλλη πλευρά. Έτσι και στον Άδη μέσα. Το φανταζόσαι να ζεις στην κόλαση, μέσα σκοτάδι και να έχεις τέτοια διαστροφή, να βλέπεις να σου έρχεται ο προβολέας του ουρανού πάνω σου και να λες, όχι, σκοτάδι. Εκένωσε λοιπόν ο Κύριος του Άδου, της πίσας του σκοταδιού, στο κράτος του Αιωσφόρου, τα ταμεία, πήρε ψυχές από εκεί και τον Αδάμ και την Εύα, ή όχι. Πρώτος. Βέβαια. Λοιπόν, ο Κύριος είναι ο αρχηγός ο δικός μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε και ούτε αντιληφθούμε όπως ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Τι είναι αυτό το καθίδρυμα που εκείνος δημιούργησε και ονομάζεται εκκλησία. Τι συντελείται μέσα στην εκκλησία του, τούτο εδώ δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Πώς θα το κάνουμε? Τούτο πιάνει μόνο το ένα και ένα δύο που ξέρουν τα μικρά παιδιά. Μιλάω πνευματικά. Γιατί λογικά ποτέ δεν θα φτάσουμε να κατανοήσουμε με τη λογική αυτά. Αλλά μόνο με χάρη Αγίου Πνεύματος και ένα πολύ μικρό εκατομμυριωστό, δισεκατομμυριωστό της πνευματικής πραγματικότητας. Κρατάει λοιπόν τόξο, αγωνίζεται και νικάει. Και είπα εγώ, τώρα το έχω διαβάσει και εγώ εκείνο το πράγμα, ότι δημιούργησε ο Κύριος όχι ίδρυμα, καθίδρυμα λέγεται εκκλησία, στο οποίο αρχηγός είναι αυτός, ο ίδιος. Στο 44ο ψαλμό για τον οποίο μιλάμε, εκεί μιλάει για την εκκλησία στην οποία εμείς ανήκουμε σήμερα και αναφέρει για τα κατάντια της εκκλησίας προ Χριστού και μνημονεύει και λέει, την ονομάζει πριν την αναγέννησή της, πριν ο Κύριος καλέσει τα μέλη της κοντά του. Ποια εικόνα μας δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος? Την ονομάζει πεπατημένη, δηλαδή ήτανε η γη που είχε ποδοπατηθεί και είχε γίνει τσιμέντο και περνούσαν από πάνω, από αυτήν, κάθε καρυδιάς καρύδι. Και ήταν τότε που η γη είχε μεταβληθεί σε κόλαση προ Χριστού. Την ονομάζει λοιπόν πεπατημένη. Την κάτω σειρωμένη, η εκκλησία αυτή που εμείς που είμαστε σήμερα ήταν τότε κάτω σειρωμένη. Την τράβαγε προς τα κάτω, βαρύδια. Η εχμάλωτος ήταν εχμάλωτη. Ήταν πόρνη.
ήταν αλλοτριωμένη, δεν είχε καμιά μορφή στο πρόσωπό της η Εκκλησία. Άλλωστε τη μορφή ήθελε να φτιάξει ο Κύριος Εκκλησίας. Γι' αυτό και εκείνος όταν σταυρώθηκε δεν είχε μορφή, δεν είχε κάλος. Λέει ο Άγιος Προφήτης Αγίας, και είδαμε αυτό να μην έχει ούτε είδος ούτε κάλος. Η Εκκλησία προ Χριστού. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία που ήταν έτσι ακριβώς όπως την περιγράψαμε και έτσι περιγράφει ο Χρυσόστομος, εγμάλωτη, αλλοτριωμένη, πόρνη, εναγής. Εναγής είναι εκείνος που όπου το πιάσει λερώνει. Βρώμικος. Άγος είναι το μόλισμα από, θα λέγαμε, μικρόβια του χειρίστου είδους. Λοιπόν, εναγής είναι εκείνος που δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις πνευματικά καθόλου. Έτσι ήταν η Εκκλησία. Αυτή που εμείς ζούμε σήμερα ήταν έτσι προ Χριστού. Και τι έκανε, λέγει, το λέει και ο προφήτης μέσα, ότι από εκεί που ήτανε την ανέβασε. Στο ψαλτήρι, 44ο ψαλμό. Την καθάρισε. Για να αναφέρουμε το κομμάτι αυτό που υπάρχει στο, και το έχουμε ξαναπεί, στο 44ο ψαλμό. Λέγει εκεί μέσα, άκουσον θύγατερ και είδε. Άκουσε κόρη θυγατέρα και είδε, όχι μόνο άκουσε, αλλά και κοίταξε. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι σημαίνει άκουσε? Αυτά που σου κήρυξε ο Κύριός σου και Θεός σου, αυτά που σου κήρυξαν οι Απόστολοι, αυτά που σου γράφονται στις γραφές. Και όχι απλώς άκουσε, στη γραφή δεν υπάρχει το άκουσε σαν άκουσε, αλλά το άκουσε σημαίνει υπάκουσε. Λέει, αν το έχουμε προσέξει στο Ευαγγέλιο, στην νεκρόσιμη ακολουθία, ότι αυτοί που θα ακούσουνε το λόγο μου, αυτοί θα έρθουν στη βασιλεία μου, θα έχουν αιώνια ζωή. Έτσι τελειώνει το, λέει, αυτοί που θα ακούσουνε, τι γίνεται, όλοι τα ακούνε, αλλά αυτοί που θα σκύψουν το κεφάλι και θα υπακούσουν. Μιλάει εδώ περί υπακοής. Άκουσον θύγατερ, η λέξη θύγατερ, κόρη, είναι η Εκκλησία που λέγαμε η πατημένη, η πόρνη, η εγμάλωτη, που τις φωνάζαν οι Απόστολοι, που τις φωνάζε ο Κύριος, έλα γύρισε, κοίταξε να δεις, γιατί, μόνο, γιατί δεν άκουγαν μόνο οι τότε πιστοί ρήματα Θεού, λόγω Θεού, αλλά και έβλεπαν θέαμα. Ποιο θέαμα? Βλέπανε θαύματα. Να γίνονται καλά ασθενείς, παράλληλα να περπατάνε, τυφλοί να βλέπουνε, νεκροί να ανασταίνονται, βλέπανε θέαμα. Αυτό είναι το και είδε. Άκουσε τα ρήματα, αλλά και κοίταξε τι γίνεται. Αυτά, αυτό το άκουσον θύγατερ και είδε, μέσα στο θύγατερ είμαστε κι εμείς. Γιατί η θυγατέρα, είπαμε, στην οποία μιλάει ο προφήτης, είναι η Εκκλησία Του. Και η Εκκλησία Του είναι κάθε ψυχή πιστού. Απευθύνεται λοιπόν στην ψυχή μου, στην ψυχή σου, στην ψυχή του, στο αλουνού, ξεχωριστά και σε όλους μαζί. Άκουσε κόρη ψυχή, υπάκουσε, βλέπε,
και στη συνέχεια λέει και επί λάθου του λαού σου. Να ξεχάσεις το λαό σου. Εκεί μιλάει για το Ισραήλ σε πρώτη φάση, το καταλαβαίνετε, τους λέει τέρμα η εκκλησία που είχατε πριν εσείς. Τώρα αρχίζει μία νέα αρχή, μία νέα εκκλησία, η εκκλησία που ιδρύω εγώ, και αν θέλετε να νίκετε εσείς στο Ισραήλ την εκκλησία και εμείς από την άλλη πλευρά, να ξεχάσουμε το λαό στον οποίο ανήκουμε και να ξεχάσουμε, λέει, και το σπίτι του πατέρα μας. Να ξεχάσουμε και το σπίτι του πατέρα μας επί λάθου του λαού σου. Στην ψυχή μας έχουμε ένα σωρό, ένα πλήθος από ελαττώματα και πάθη. Αυτά να ξεχάσεις, λέει. Να τα ξεχάσεις, να τα βγάλεις από μέσα σου. Αυτός είναι ο λαός που μιλάει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ξέχασε το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου. Ο λαός, λοιπόν, εδώ, για κάθε φίλη ψυχή, ο λαός είναι παν αμάρτημα, παν πάθος, κάθε κακό. Αυτά λησμόνησέ τα, τα οποία έχεις αναγάγει σε αφεντικά και σε τραβάνε από τη μούρη. Και στη συνέχεια λέει και το σπίτι του πατέρα σου. Αυτό μας φέρνει στη μνήμη να ξεχάσουμε, λέει, και το σπίτι του πατέρα μας. Όσο καιρό είναι αφεντικό αυτός, ο άλλος είναι πατέρας μας. Εσείς, λέγει, λέτε ότι είστε τέκνα του Αβραάμ, τους είπε ο Κύριος. Αμήσα είσαστε πατέρα και τον Σατανά, το λέει κάπου. Το αναφέρει καθαρά ο Κύριος. Γιατί ποτέ δεν κάνει το θέλημα του αληθινού πατέρα. Όταν κανείς δεν κάνει ποτέ το θέλημα του αληθινού πατέρα, έχει πατέρα εκείνον, τον άλλον. Και εκείνον υπακούει. Εγώ ήρθα, λέει ο Κύριος, σας κάλεσα, αλλά δεν θέλετε να με ακούσετε. Όταν έρθει εκείνος ο άλλος, θα τον ακούσετε, είπε ο Κύριος. Αυτό το αφεντικό να αφήσουμε, αυτού το σπίτι να αφήσουμε και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Επί λάθου του λαού σου. Ξέχασε, λοιπόν, ό,τι κακό έχεις μέσα σου. Γι' αυτό το κακό που του κουβαλάμε και οτιδήποτε άλλο κακό έχουμε, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Όταν κατάλαβε τι αφεντικό είχε πριν γνωρίσει τον Χριστό, τότε είπε εκείνο το περίφημο, ποιος μπορεί να μου σπάσει τα δεσμά με τα οποία είμαι δεμένος και να λυθώ από το θάνατο αυτό με τον οποίο είμαι δεμένος. Τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ποιος μπορεί να μου κόψει, να μου απεσπάσει τα δεσμά που είμαι τόσο σφιχτά δεμένος από το σώμα, το αισθανόταν σαν ένα άλλο σώμα, δεμένος πρόσωπο με πρόσωπο, που έβγαζε σαν του Λαζάρου το σώμα και χειρότερα που ήταν δεμένος, σαπίλα. Έλα, λύσε με, φώναζε ο Παύλος. Και είδε, λέει, ήρθε τάκ το σπαθί του Θεού και μου τάλισε δεσμά. Αυτό λέει ο Κύριος. Πέστε μου, ναι, να σπάσω εγώ τα δεσμά, μόλις σας δεν μπορείτε. Άρα, λοιπόν, η ψυχή μας, επαναλαμβάνω, η ψυχή μας είναι αυτή την οποία αναζήτησε και ζητάει και θα ζητάει ο Κύριος στους αιώνας των αιώνων, γιατί είναι θυγατέρα του. Αλλά θέλει, δεν λέει εγώ στο κάνω με το ζόρι, άκουσε με θυγατέρα και πρόσεξε με θυγατέρα,
Και αν θέλεις, ξέχασε αυτά που ξέρεις, επί λάθου του λαού σου, και άφησε και το σπίτι του πατέρα σου, του διαβόλου, και επιθυμήσει, τότε θα επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Άμα τα αφήσει όλα αυτά, τότε θα αποκτήσεις κάλος που το είχες και δεν το έχεις. Το είχες και δεν το έχεις το κάλος, φίλη ψυχή, φίλη θυγατέρα, όπως θες πες το. Μόνο άμα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, θα αποκτήσεις κάλος, ωραιότητα, ό,τι θες πες, και τότε θα το επιθυμήσει ο Κύριος το κάλος. Και στη συνέχεια λέει ο Άγιος Ψαλμωδός, σε αυτό το χωριό ακριβώς μέσα, ότι η θυγατέρα αυτή, που είναι η ψυχή μας, και κατ' επέκταση, αναφέρεται και στην Παναγία, στην παράκληση μέσα, εκεί πια δεν μιλάμε για αμορφία, για σχημεία στην Παναγία, προς Θεού. Εκεί υπάρχει ουράνια ομορφιά, ουράνιο κάλος. Μιλάμε για μας τώρα εδώ που λέει ο Ψαλμωδός. Γιατί λέει, άφησε τα αυτά, βρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει να αφήσει τα παλιά που ήξερες τα κακά, ώστε να με ακολουθήσεις, να αποκτήσεις την ομορφιά σου. Και όταν πια άφησε ή αφήνει η ψυχή τον παλιό της σε αυτό, αποκτάει την ομορφιά και λέει μέσα, η οποία ομορφιά δεν είναι κάτι το εξωτερικό. Δεν, γιατί μπορεί μια ψυχή αγία να βρεθεί στο πιο χειρότερο σώμα εξωτερικά, σε ομορφιά. Όχι, η ομορφιά είναι εσωτερική. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμωδός, λέει, έσωθεν η ψυχή όταν ακολουθήσει το νυμφίο της, το Χριστό, έσωθεν εσωτερικά είναι κροσωτής ποικίλης, λέει. Το θυμάσαι Σταύρο που το λέει αυτό, το λέει μέσα, λέει, τότε αποκτάει εσωτερικά, όχι εξωτερικά, κρόσια εσωτερικά, που είναι χρυσοπίκυλτα και εννοεί τις αρετές και ομορφαίνει η ψυχή. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρετε το μεγαλεί αυτά που οι Άγιοι τα ζούσαν και μας τα αναλύουν, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι μεγαλεία πνευματικά, μεγαλεία ψυχικά. Όσο προχωράει πνευματικά ο άνθρωπος διαισθάνεται, ως φρένεται, βιώνει ένα μέρος από αυτά. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι τοποθετημένα χωρίς λόγο στη βάπτιση όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Αυτό το ενεδίσαστε, δηλαδή βαπτιστικές, καταλάβετε τώρα, έχεις φορέσει αυτό που θέλει ο Χριστός. Αυτό που λέει ο Ψαλμωδός, τώρα που λέμε, το έσωθεν κροσωτής ποικίλης, η ψυχούλα με τη δύναμη του Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος, Αγίας Τριάδος, γιατί στο όνομα της Αγίας Τριάδος βαπτίζεται, ντύνεται αυτομάτως με ενδύματα ουράνια, πνευματικά. Γι' αυτό και ο Ψαλμωδός λέει, η βασιλεία του Κυρίου, που είναι η βασιλεία πάντων των αιώνων, στηρίζεται κυρίως στο έλεος, στην ελεημοσύνη του Θεού και στην κρίση του, στη δικαιοσύνη του. Είναι και τα δύο ανακατεμένα. Σκέτη δικαιοσύνη δεν μας συμφέρει να υπάρχει, ούτε σκέτο έλεος, γιατί δεν θα διορθωθούμε. Κράμα και τα δύο. Κράμα και τα δύο. Έλα λοιπόν, άφησε, θα σε ντύσω εγώ, λέει ο Ψαλμωδός μέσα, με κροσωτά ποικίλα, θα γίνεις θυγατέρα μου, εσύ η ψυχή, θα γίνεις νύφη μου. Αυτά δεν σε ενταμαλούν. Δεν μπορεί να η κόρη σου να είναι και νύφη σου, εδώ στα πήγια που ζούμε. Μόνο στα πνευματικά ισχύει να είναι η ψυχή και θυγατέρα και νύφη.
Το έχει πει και ο Κύριος. Λέει, όπου είναι ο νυφίος, εκεί είναι και η νύφη. Έτσι έλεγε στους μαθητάς του. Και εννοούσε, νυφίος είμαι εγώ και η νύφη είναι η ψυχή που με ακολουθεί. Και τα λέει εκκλησία, ιδού ο νυφίος έρχεται. Το λέει σε εμάς, στον καθένα, στην ψυχή του καθενός, έλα λοιπόν νύφη, ακολούθησε στο νυφίο. Μόνο στα πνευματικά καταργείται αυτή η πραγματικότητα που βλέπουμε στη γη, η ορατή, η σαρκική, και δεν είναι στα πνευματικά κάτι άλλο η νύφη και η θυγατέρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Άκουσε θυγατέρ, άκουσε κόρη και είδε και έλα ακολούθησέ με να δεις ότι ο νυφίος σου είναι δίπλα σου. Άλλωστε είναι πραγματικά νύφη του Χριστού η ψυχή μας. Πραγματικά νύφη του Χριστού. Λέει, έκανε λέει ο βασιλιάς, δεν θυμάμαι, τους γάμους στον ιό του. Λέει σε μια παραβολή. Έκανε γάμους. Με ποιον πάντρεψε εκεί. Και κάλεσε λέει. Και ζήτησε να πάρε καλά ντυμένη. Το καλό ντύσιμο το φροντίζει ο ίδιος για μας. Αλλά τη θέλησή μας κυρίως να είναι σταθερή προς τα εκεί. Και οι ψυχές που πήγανε και γίνανε δεκτές ήταν νύφες του νυφίου. Γάμους έκανε. Όταν λέει γάμους, νύφη η ψυχή πρέπει να είναι για να πάει εκεί πέρα. Άσπρη είναι η νύφη, άσπρη και η ψυχή. Έτσι λέει. Γι' αυτό λοιπόν, άμα ακούσει θυγατέρα η ψυχή, θα ξεχάσει τον παλιό της κόσμο, θα ακολουθήσει καινούρια ζωή, θα αφήσει το σπίτι του πατέρα του διαβόλου, ναι, και θα πάει στο σπίτι του αληθινού πατέρα. Εκεί που ο νυφίος περιμένει να τελέσει τους γάμους και τελεί τους γάμους. Θα ισχύσει στη Δευτέρα Παρουσία. Ορίστε. Οι γάμοι θα γίνουν στη Δευτέρα Παρουσία. Σε τελική ανάλυση. Σε τελική φάση. Τώρα τελούνται εν μέρη. Κάθε φορά που εμείς καθαριζόμαστε, πάντοτε είμαστε η νύφη του Κυρίου. Αλλά στην Εκκλησία είναι η νύφη του, όλη η Εκκλησία. Αλλά κυρίως θα ισχύσει αμετάκλητα και χωρίς επιστροφή. Θα ζούμε ακριβώς αυτή την εορτή του γάμου αιώνια στον Παράδεισο. Γαμήλια ήταν εορτή, δεν ήταν επεξεγέλασε, λέει ο Κύριος. Δεν το πιάνω στο μυαλό. Παίζουμε με τη θρησκεία μας, με τα αγαθά που μας είχε θρησκεία. Δεν σοβαρευόμαστε απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Και αυτή η προσευχή που κάνουμε, αυτό το νόημα έχει. Όλοι οι Άγιοι δεν έχουν γεια σας αλλιώς, για τις προσευχείς. Αν την αφαιρέσουμε από τη μέση, τελείωσε. Η ψυχή έγινε βρώμησε. Αυτή μας καθαρίζει. Γι' αυτό λέει συνεχώς, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, για τούτο εδώ να καθαρίζει. Καθαρίζει λίγο. Πώς δεν καταλαβαίνουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Δεν επιτρέπεις να περάσει ο άλλος μέσα να στο βρωμίσει. Αυτό που είπες, αυτό είναι λοιπόν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Κύριος είναι εκείνος που αγωνίζεται και αυτός θα είναι ο νικητής, ο προφήτης Δαβίδ λέγει ότι το αναφέρει στο 44ο ψαλμό ότι θα σου προσφέρουν, είπα 1080 χρόνια τα γράφει 0 χρόνος. Τι θα σου προσφέρουνε? Δώρα θεότητας. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ιματίο σου. Θα σου δώσουν σμύρνα, στακτή και κασία.
Οι ερμηνευτές αυτοί που ασχολούνται με το ερμηνεία του ψαλμού λένε ότι αυτά που γράφει όπως τα ακούσαμε, τα γράφει για να μας πει ότι τον περιμένει ο θάνατος και ότι θα τον θάψουνε, και αυτά τα χρησιμοποιούσαν στην ταφή οι Εβραίοι. Αυτά Σμύρνα, έτσι δεν είναι, Στακτή και Κασία. Λοιπόν, εκτός όμως από αυτά, η Σμύρνα, Στακτή και Κασία, είναι, λένε οι πατέρες που ερμηνεύουν, αυτό έχω γράψει κιόλας και το βλέπω, είναι οι διάφορες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα των ενεργειών είναι ποικίλα, δεν είναι ένα. Άλλος έχει χάρισμα να λαλεί και να είναι ρήτορας, άλλος έχει χάρισμα να αγαπάει, να είναι φιλάνθρωπος, άλλος έχει χάρισμα να είναι καλός πνευματικός, άλλος έχει χάρισμα άλλο, διάφορα χαρίσματα. Το λέει και όπως το πάω σε ένα κομμάτι. Η Σμύρνα λοιπόν, Στακτή και Κασία, που λέει ο προφήτης, είναι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αλλά λέει, αυτά τα τρία, αυτές οι δωρεές, το Άγιο Πνεύμα, λέει, ο προφήτης λέει, από τον ημάτιο σου. Αυτά θα βγαίνουν από τα ημάτια σου. Θα σκορπίζονται, θα βγαίνουν, από τα ρούχα σου θα βγαίνουν. Ακούστε. Ζούμε αυτή την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Θα το εξηγήσω. Τον πλησιάζει η γυναίκα, η συγκύπτουσα, μωροούσα ήταν αυτή, και είπε, να κουμπίσω μόνο, θέλω την άκρη, όχι ολόκληρο το ρούχο, και θα γίνω καλά. Γιατί, παρακαλώ, να κουμπίσω το ρούχο μόνο ήθελε, και τον ακούμπησε και έγινε αμέσως καλά. Και στους Αποστόλους πάλι, όχι μόνο το ρούχο, αλλά και η σκιά από πάνω περνούσε. Καν η σκιά επισκιάσει. Και η σκιά είχε τη χάρη ακόμα. Αυτό το πράγμα το μεγάλο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάμε στην εκκλησία μας, προβάλλει η εκκλησία τα Άγια Κερά Λείψανα και δεν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε τι βγαίνει από εκεί μέσα. Εκεί ο Δαβίδ λέει για τα ενδύματα του Κυρίου, αλλά από τον Κύριο και μετά, όχι μόνο τον Κύριο τα ενδύματα, και των Αγίων. Τα ενδύματα είχαν χάρη και γίνονταν καλά οι ασθενείς. Και όχι μόνο οι Απόστολοι, και οι Άγιοι. Όταν διαβάζουμε το Συναξάρι, βλέπουμε τελούσαν θαύματα οι Άγιοι. Και τα αντικείμενά τους, και οι μαγκούρες, και οτιδήποτε άλλο πιάνανε οι Άγιοι, εξαρτάται όμως με την ευλάβεια που εδώ θα θυσιάσει. Αν πας από περιέργεια, κρύος θα φύγει, θα πας παγωμένος θα φύγεις. Αν πας με την ευλάβεια που ανήκει στο αντικείμενο που είχε ο Άγιος, θα πάρεις. Το περιγράφει λοιπόν ο Δαβίδ αυτό, ότι θα συμβεί μετά από τόσα χρόνια, γιατί το έβλεπε, από τα ρούχα σου θα βγαίνουν τα μοίρα και τα αρώματα του Αγίου Πνεύματος, από τον ημαντίο σου. Και παρακάτω λέει ότι θα σου φτιάχνουν σπίτι, λέει, από πύργον ελεφαντίνο, λέει μέσα, στο ίδιο ψαλμό. Θα σου στείλουν, λέει, πύργους ελεφάντινους. Θα το εξηγήσουμε. Τότε ο Δαβίδ έχει πάρει την εικόνα από την εποχή του. Το πιο πολύτιμο υλικό τότε ήταν το ελεφαντοστούν. Αυτός που είχε ελεφαντοστούν ήταν χαρεμόνο πλούσιοι. Και λέει κάπου, νομίζω, ο Απόστολος Ιάκωβος, αλίμονος εκείνους που κοιμώνται σε κρεβάτια από ελεφαντοστούν. Ήθελα να πούμε αυτό που είναι σαν τους βασιλείς των Περσών, ζουν μέσα στην κλειδί. Ναι, μέσα στην κλειδί, μέσα στην ασωτεία. Εσένα, Κύριε, όμως θα σου φτιάξουν σπίτια, σπίτι
από το πιο πολύτιμο λίθο. Πού είναι αυτοί που λένε γιατί στην Εκκλησία τόση πολυτέλεια? Για την Εκκλησία τα τουβάρια γίνεται αυτό? Όχι, προσφορά στον Κύριο, τα σάκ των σών, δικά του είναι. Προσφέρεις ό,τι πιο εκλεκτό έχεις. Και για να το πούμε πιο απλά, τι είναι αυτό που του προσφέρεις, το υλικό, το εκλεκτό, μπροστά στην ψυχή που σου ζητάει? Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Και εδώ λοιπόν λέει, θα σου στείλουν σπίτι, εκκλησίες δηλαδή, από τα πιο πολύτιμα, από τα πιο πολύτιμα αγαθά. Και όχι μόνο αυτό λένε οι πατέρες, αλλά ποιοι θα τα προσφέρουνε? Θα τα έχει ο φτωχός, θα τα προσφέρει? Τα πλέον πολύτιμα, τα πλέον ακριβά, δεν τα έχω εγώ, ούτε εσείς που είμαστε φτωχοί. Τα έχουν αυτοί που είναι άρχοντες, που είναι ευγενείς, που είναι πλούσιοι. Λοιπόν, στο δικό σου στράτευμα, Χριστέ, λέει εδώ ο ψαλμωδός, στο δικό σου στράτευμα, στη δική σου παράταξη, δεν θα υπακούσουν μόνο φτωχοί, όχι μόνο γυναίκες, όχι μόνο πλούσιοι, αλλά και άρχοντες, που έχουν ελεφαντόδοντα και κάνουν πολύτιμα αντικείμενα και θα σου στήσουν και τους ναούς αυτοί, οι άρχοντες, οι βασιλιάδες. Έτσι και έγινε. Κάτω από τα βέλη του Κυρίου τα δυνατά, έρχεσαν το κεφάλι και οι άρχοντες. Έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος και άλλοι ευλαβείς αυτοκράτορες και έφτιαξαν τα μεγαλεία που βλέπουμε σήμερα εμείς, τους ναούς, τους ωραίους, Άγια Σοφιά και όλα εκείνα. Εδώ στηρίζονται και τα πράγματα. Στη γραφή, το λέει η προφητεία. Τη διαβάζουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Και εγώ τα μάτια μου τα ανοίγω στο λέω σώστο μου. Μην νομίζετε ότι τα ξέρω και τα διαβάζω πολλές φορές για να μου πούνε, γιατί είμαι και γέρος τώρα. Λοιπόν, από τα ρούχα του λοιπόν θα βγαίνει χάρης και θα γίνονται θαύματα, του γράφει ο Δαβίδ, και αυτοί που θα σε δούνε θα είναι από όλες τις τάξεις των ανθρώπων και άρχοντες, και αυτοί θα σου προσφέρουν τα πολύτιμα αγαθά κατά τους ανθρώπους. Για σένα σου είναι άχρηστα, δεν σου χρειάζονται. Αλλά επειδή θα σε τιμήσουν, θα εκφράσουν την τιμή με ό,τι αντικείμενο έχει τη μεγαλύτερη τιμή. Ξέρετε γιατί χρησιμοποιούν, και ο Κύριος χρησιμοποιεί στις παραβολές εικόνες, χρησιμοποιεί εικόνες από την προσωπική μας ζωή? Γιατί εμείς είμαστε διπλά φτιαγμένοι, με πνεύμα, ψυχή δηλαδή, να πούμε την ψυχή καλύτερα, και σώμα που έχει ήδη. Και πρέπει να έχουμε ανάλογες εικόνες, ώστε από το υλικό στοιχείο να καταλάβουμε το πνευματικό. Ένα παράδειγμα, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Κάθισε, λέει ο Κύριος, όταν αναλήφθηκε, στα δεξιά του Πατέρα. Αυτή η εικόνα είναι πραγματικότητα εκεί πάνω? Δηλαδή πήγε κάθε δεξιά? Όχι. Αλλά δείχνει την αμεσότητα. Δηλαδή την τιμή τη μεγάλη. Δεν λέμε, κοίταξε μωρέ, αυτό τον πήρε και τον έβαλε στα δεξιά του. Όχι, ο Κύριος και εδώ στον κόσμο που ζούμε. Τόση τιμή του έδωσε εκείνος. Την τιμή τη μεγάλη που γίνεται. Είναι ένα υλικό στοιχείο για να καταλάβουμε και τα άνω. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ το εξής: ο θρόνος σου, στον ίδιο ψαλμό μέσα, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, ο θρόνος σου. Άραγε βλέπει υλικά στοιχεία θρόνο και ονομάζει ότι αυτός ο θρόνος είναι αιώνιος, κάθεται πάνω στο θρόνο ο Θεός? Όχι, δεν κάθεσε θρόνο ο Θεός.
Ο ίδιος είναι αυτό που, λέμε θρόνος. Είναι η δόξα του. Η δόξα η οποία έχει είναι ο θρόνος του. Και αλλού λέγει ο προφήτης Ισαΐας, είδα τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού, λέει πάλι. Και αλλού, υψηλός ο θρόνος σου. Να το καταλάβω, όταν έχουμε θρόνος για τον Κύριο, ότι κάθεται σε θρόνο, είναι η βασιλεία του, της οποίας δεν υπάρχει τέλος. Είναι η βασιλεία του, η δοξασμένη βασιλεία του. Γιατί δεν υπάρχει στη βασιλεία του όχι, αλλά ένα ένδοξο ναι, μετά από όχι που λέμε εναντίον του αιωσφόρου. Δεν υπάρχει. Εκεί τα πάντα φωνάζουν. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, είναι Άγιος ο Κύριος. Δεν υπάρχει άλλη φωνή. Μία είναι η φωνή. Η φωνή της δοξολογίας, η φωνή των ένων, η φωνή η απερίγραπτη που είναι ασύλληψη στην ανθρώπινη διάνοια. Για τον Κύριο, το βασιλιά των βασιλέων, λέει ο προφήτης Μιχαίας, και η έξοδος αυτού, και η έξοδος αυτού, του Χριστού δηλαδή, εξ ημερών αιώνος, η έξοδος αυτού, δηλαδή γεννήθηκε το εξ ημερών αιώνος αιώνια, από ημέρες αιώνιες. Καταλάβετε τι σημαίνει αιώνιες, αιώνιες ημέρες. Δεν υπάρχει χρόνος, δηλαδή ψάξτε όσο θέλετε, είναι γεννημένος αγέννητος ο Κύριος, γεννημένος αγέννητος. Αφού ο πατέρας είναι αγέννητος, πώς θέλουμε να είναι και ο γιος να είναι γεννημένος και να μην είναι και αιώνιος. Η έξοδος είναι η γέννηση του Κυρίου, το λέει ο προφήτης Μιχαίας, και είναι, λέει, από τις ημέρες που δεν έχουν αρχή, αιώνος, είναι ατέρμονας ο χρόνος. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, θέλετε να καταλάβετε πώς μιλάει η Αγία Γραφή. Θέλετε να καταλάβετε. Δεν θα κολλάτε τα υλικά στοιχεία που σας δίνει, αλλά θα προχωράτε πέρα από τα υλικά στοιχεία που δίνει. Και μάλιστα, αν θέλετε πιο καλά-καλά να κατανοήσετε τα γραφόμενα της Γραφής, θα βλέπετε τα δημιουργήματα του Κυρίου. Τα δημιουργήματά του. Τι θέλει να πει με αυτό, θα βλέπετε τα δημιουργήματά του. Βλέπω δηλαδή τον ήλιο, βλέπω τη σελήνη, βλέπω τα άστρα, βλέπω την άνοιξη, βλέπω τα ποτάμια, βλέπω τις θάλασσες, ό,τι υπάρχει μέσα στη θάλασσα και μέσα στη γη. Και από τα υλικά αυτά που βλέπω, το μυαλό μου το αφήνω να πετάξει και να πω, ποιος τα έκανε αυτά και τι σοφία έχουν μέσα από τα υλικά, πάω στη σοφία του Θεού, στην παντοδυναμία του. Ποιος παντοδύναμος είναι αυτός? Πάντα εν σοφία επίσης. Και η Γραφή χρησιμοποιεί πάντοτε εικόνες από τη γη για να μας πετάξει ψηλά στον ουρανό, να καταλάβουμε πνευματικές πραγματικότητες. Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί τον φωνάζουμε Κύριο? Δεν το λέω εγώ, θα το ακούσετε από τον Ιερό Χρυσόστομο. Εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος τη λέξη Κύριος. Την αρχαία εποχή υπήρχε δούλος και Κύριος, αφεντικό. Δεν υπάρχει η ίδια τη στοιχεία όταν λέμε Κύριος, είμαστε δούλοι Κυρίου. Αλλά η λέξη Κύριος
φανερώνει την πολύ κηδεμονία, φροντίδα δηλαδή, και φιλανθρωπία του Κυρίου, λέει ο Χρυσόστομος. Δεν έχει άλλο νόημα η λέξη Κύριος στη γραφή, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, αλλά δείγμα της πολλής κηδεμονίας και της πολλής φιλανθρωπίας. Ο Κύριος, για να μας έχει κοντά του, σαν Κύριος, την κηδεμονία του τη δείχνει από τις γραφές. Και από εκεί μας αφήνει να εννοούμε το πνευματικό του πρόσωπο. Να αγκαλιάζουμε το είναι του Κυρίου όσο μας είναι δυνατό. Μέσα από τις γραφές. Χωρίς τις γραφές. Αυτές, λέει ο Κύριος, οι γραφές. Σας ανοίγουν τα μάτια για να δείτε ποιος είμαι εγώ. Ομιλούν περί εμού. Και τι ψάχνετε άλλο. Και επειδή οι γραφές θέλουν και κάποιον, επειδή υπάρχει κίνδυνος πολύ μελετώντας οι γραφές, έκανα στροφή και σαν τα νότα του Κυρίου. Βέβαια, να ερμηνεύσουμε τις γραφές μόνοι μας δεν μπορούμε. Χρειάζονται οι ερμηνευτές, οι φωτισμένοι ερμηνευτές των γραφών. Να υπάρχει ο δάσκαλος, το έχω πει και άλλη φορά. Δεν μας κάνει την τεράστια εντύπωση που άστραψε στον ουρανό, τυφλώθηκε ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε να συλλάβει τους χριστιανούς στη Δαμασκό και όταν του μίλησε ο Κύριος λέει τι να κάνω Κύριε για να σωθώ, πες μου, μπορούσε κάλλιστα χωρίς να του πει αυτομάτως πάρτα και να τον καταλάβει, ούτε να του μιλήσει ούτε τίποτα, αυτομάτως. Δεν έκανε αυτό ο Κύριος, αλλά του είπε τράβα, πήγαινε στη Δαμασκό, βρες τον Ανανία, θα σε διδάξει τι δίπι είναι να σωθείς, τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Έβαλε άνθρωπο δίπλα ο Κύριος, ανάστημα πνευματικό, που να γνωρίζει, να διδάσκει και να ερμηνεύει τις γραφές. Εκεί που χρειάζεται ο άνθρωπος, έχει τους ανθρώπους ο Κύριος στην Εκκλησία του μέσα. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τους αραδιάζει, προφήτες, αποστόλους και πάλι σε ένα κομμάτι. Εκεί οφείλουμε να πηγαίνουμε. Όχι, δώσε μου από ψηλά Κύριε, βάλτε εδώ μέσα. Για να τα καταλάβω, δεν πάει έτσι. Έλα, λέγε. Στον εξομολόγο, λέω κάποιο τρόπο. Όχι μόνο εξομολόγο, και διδάσκαλο. Για τον Πέτρο που πήγε εκεί πέρα, λέω. Τα εξομολογείται και όλε τι αμαρτίε, όλα αυτά και μετά σώθηκε. Αυτό έγινε και με τον Παύλο, παρακαλώ. Με τον Παύλο. Όταν πήγε στον Ανανία, αυτά έγιναν. Όλα. Όλα και τον βάψε και το φέρει και τα αμαρτήματα. Είσαι να πει κάτι, θε να πει κάτι. Αν θες πες. Όχι, θέλω να πω ότι από τις γραφές πολλοί Άγιοι ερμηνεύσανε το σωστό, αλλά και πολλοί Άγιοι φιλόσοφοι πέσανε σε αιρέσεις. Διαστράφησαν. Και διαστράφησαν τελείως, ναι. Τελείως. Γιατί με άλλο μυαλό εξηγούσαν τις γραφές. Γιατί εξηγούσαν με το μυαλό τις γραφές, όχι με άλλο, με το μυαλό. Όπως ο Άριος, ο Ριγέλης και άλλοι. Δεν εξηγούνται οι γραφές με το μυαλό. Το μυαλό σκύβει και ερμηνεύονται από τον Κύριο και τους ανθρώπους του για να γίνουν κατανοητές. Αν πάμε μόνοι μας θα γίνουμε αιρετικοί πέρα για πέρα. Κάτι άλλος θέλει να πει. Και για να τελειώσω θα επαναλάβω το κομμάτι το οποίο και ερμηνεύσαμε. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επί λάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και βάζω εγώ τότε επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Αφού κάνεις όλα αυτά που σου λέω εγώ ο βασιλιάς, τότε θα επιθυμήσω το κάλο σου που είναι και κάλο δικό μου. Αμήν. Ερμηνεία 44ου ψαλμού και στίχος άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνω το ούσο και λοιπά. Για το
Βασιλάκι είναι αυτό που το φέρνει. Ο νικητής του θανάτου 3. Ε? Ο νικητής του θανάτου 3, λέω. Αφού είναι συνέχεια στα προηγούμενα 2. Δεν να πω. Δεν είναι συνέχεια στα προηγούμενα 2. Ναι. Ο νικητής του θανάτου 3. Ναι, εντάξει, 3, βάλε. Θα μαλώσουμε. Παλίμονο μας, αλίμονο μας, αλίμονο μας. Τελείωσα εγώ, αν θέλετε κάτι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα είναι Μάιος μήνας. Μέχρι πότε να κάνουμε. Ρωτάω εδώ την παρέα. Αν μου έρθει την παρέα, θα κάνω. Αν δεν μου έρθει την παρέα, δεν θα κάνω. Ο μήνας θα κυλήσει. Ε, σίγουρα. Ναι. Θα κυλήσει ο μήνας. Το φάμε το Μάιο και θα συζητάμε και πάλι μετά. Γιατί εγώ θα μου υποδείξει δρόμο. Ο Βασιλάκης θα μου πει. Ξέρεις, πάρε κι άλλος τόπος άμα κάνει ζέστη, λέει. Εννοείται, βέβαια. Εννοείται, λέει. Ακούσε, εννοείται. Δεν χορταίνει ο Βασιλάκης. Με τίποτα έχω δει. Προσευχή μας. Έχουμε και εδώ έναν άγγελο μαζί μας, Βασιλάκη. Λοιπόν, ορατό άγγελο. Λοιπόν. Χριστός Ανέστη εμένον θάνατον, θάνατον πατήσας και της έντης μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Αναστάς, ο Ιησούς από τον Πάθλο, καθώς προείπε, έδωκε την ημίν την αιώνια ζωή και τον έργο αέρας. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είχαμε περισσότερη πληρότητα. Συμφωνείς, ε. Συμφωνείς. Παναγία μου γλυκιά.